Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περισσότερο από το μισό έχει χάσει νόμιμη κατανάλωση τσιγάρων και αυτό χωρίς οι Έλληνες να έχουν μειώσει το κάπνισμα. Η αύξηση των ειδικών φόρων έστρεψε τους καταναλωτές σε παράνομα κανάλια διακίνησης με αποτέλεσμα πλέον το 1 στα 5 τσιγάρα που καπνίζουν οι Έλληνες να είναι λαθρέο. Η ελληνική αγορά παρεύει για την επιβίωση, λένε οι άνθρωποι του κλάδου, σημειώνοντας ότι πάνω από 12.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη χάσει τις δουλειές τους. Αρνητικές είναι οι επιπτώσεις αύξησης των φόρων και στην αγορά των αλκοολούχων ποτών, όπου η στέρηση εσόδων στα δημόσια ταμεία φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ευκαιρία να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα έχουν 5.000 δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών που αναμένεται να ξεκινήσει εντός εβδομάδας από τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα. Στις 11 Απριλίου του 1969 οι πόρτες της Χαράς άνοιξαν στην οδό Πατησίων και οι Αθηναίοι δοκίμασαν για πρώτη φορά το μαγικό εκμεκ και καϊμάκι παγωτό που σύμφωνα με τον θρύλο είχε φέρει για τον ιδιοκτητών Αριστεία από την Σμύρνη. Μπορεί βέβαια οι εποχές να άλλαξαν και οι άνθρωποι να μην δίνουν πλέον ραντεβού σε ζαχαροπλαστεία, ωστόσο η Χαρά εδώ και 48 χρόνια αρνείται πεισματικά να αλλάξει, καταφέροντας να επιβιώνει στον χρόνο και να αποτελεί ακόμα αγαπημένο στέκι για δεκάδες Αθηναίους και επισκέπτες της πόλης. Αξίζει πραγματικά να το δοκιμάσετε. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσα 730,57 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,48%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.